Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, Ελλάδα-Λιθουανία, πού αλλού, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και το λέω το πού αλλού γιατί είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, είναι ένα νέο γήπεδο και οι Έλληνες φιλάθλοι θα πάνε στην ΟΠΑΠ Αρίνα για να παρακολουθήσουν αυτή την νέα εθνική του Πογιέτ. Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα νέα παιδιά που βγαίνουν προς τα έξω, που ξέρεις, κάνουν αυτό το step up και μ' αρέσει που ο Κωνσταντέλης αυτή τη στιγμή είναι στην εθνική και θεωρώ ότι μαζί με 2-3 νέα παιδιά που είναι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πρέπει να χτιστεί η νέα εθνική. Ο Πογιέτ έχει δείξει καλά δείγματα. Ισχύει. Είναι από τις ειδήσεις του πρωταθλήματος. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, τι θα συμβεί. Μπράβο, ναι. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία έχουν ήδη συμβεί. Το ότι ο Κωνσταντέλιας βγήκε σαν πρωταγωνιστής φέτος του ΠΑΟΚ με φοβερή παρουσία στην επίθεση και είναι στις κλήσεις του Πογιέτ και πιθανότατα θα τον δούμε για πρώτη φορά εντός έδρας στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Το φιλικό με τη Λιθουανία στις 7 είναι μία από τις ειδήσεις φετινές. Να δούμε και αν θα συνδυάσει τον ντεμπούτο του. Μια καλή εμφάνιση, νίκη, γιατί όχι, ένα γκολ, μία assist. Να πούμε ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις. Ναι. Έχεις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταθλήματα του ΠΑΠ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι πηγαίνουμε με το over 2,5 στο 1,45 στο πάμε στοίχημα. Δευτέρα 10 παρά το βράδυ. Αυστρία-Εστονία. Προφανώς η Αυστρία θέλει από την αρχή να μπει γερά για να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του Euro. Οι Αυστριακοί κάνανε την κίνηση να πάρουν τον Ράγκνικ όταν τελείωσε η περιπέτεια, να την πω έτσι, που είχε με την Manchester United ο συγκεκριμένος τεχνικός. Θεωρητικός του ποδοσφαίρου, κάπως θα μπορούσα να το πει, γιατί τον έλεγε ο Ρονάλντο ότι δεν είναι προπονητής. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Okay. Να είσαι ακόμη και θεωρητικός του ποδοσφαίρου. Okay. Σε κάθε περίπτωση αυτό το κομμάτι τελείωσε. Τώρα αυτό που βλέπει ο Ράγκνικ και η Αυστρία είναι η πρόκριση στα τελικά του γύρω 2024 με τον Αλάμπα και τους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε, αυτές οι ομάδες είναι καταδικασμένες να τις αποκαλούμε έτσι, του Σταρ και των υπολείπων. Το 2-3 γκολ είναι στο 2,07 στο πάμε στοίχημα. Και στις 10 παρά το βράδυ, τη Δευτέρα πάλι, Σουηδία-Αζερβαϊτζάν. Βεβαίως υπάρχει φαβορή όπως είναι η Σουηδία για αυτό το match. Και το μείγμα του Ζλάταν που ακόμα επιμένει να είναι εκεί, ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Ο μοναδικός που ήταν και στο γύρο του 2004 και συνεχίζει να παίζει ακόμα ποδόσφαιρο μαζί με τον Ίσακ, τον Κουλουσεύσκη και τους υπόλοιπους. Ο Άσος από ημίχρονο είναι στο 1,55.